και γονείς οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν και θα τους ακούσουμε. Μαρία, πίσω σε σένα, αντιλαμβάνομαι ότι θέλουν και γονείς να μιλήσουν και θα τους δώσουμε το λόγο. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με τα παιδιά τα οποία είναι εδώ. Έχουμε τη συγκατάθεση των γονιών τους και θέλουν να μας πούν. Είναι, βλέπετε, τα παιδιά που έχω δίπλα μου και θα μας πούν για ποιο λόγο είναι έξω σήμερα. Είστε εδώ, ξέρετε γιατί βρίσκεστε έξω. Θέλουν να κάνουν τις διαμαρτυρίες. Σας βλέπω χωρίς μάσκα. Έχω τη μάσκα με στην τσέπη μου που να πάω μέσα να τη βάλω. Μάλιστα. Εσύ θέλεις ή δεν θέλεις να βάζεις μάσκα? Θέλω, αλλά εντάξει, να μου πούνε να βάλω, δεν έχω πρόβλημα. Εσύ? Εγώ δεν θέλω να φορέσω μάσκα. Για ποιο λόγο δεν θέλεις να βάλεις μάσκα? Γιατί είμαστε ακόμα μικροί, πώς να το περιγράψω, είμαστε μικρής ηλικίας ακόμα. Έπρεπε να μπουν τα λύκια και πάνω, υποτίθεται. Εσείς προσέχετε στο σχολείο? Μερικές φορές προσέχουμε, μερικές φορές δεν προσέχουμε. Τεστ κάνεις? Όχι. Όχι. Γιατί? Γιατί φοβούμε λίγο που το ράβιτ έτσι τα δάμε και φέρα μου το δάμε εμένα. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 11 χρονών. 11. Λοιπόν, εσύ? Και εγώ σχεδόν τα ίδια με τους άλλους, φοβούμε τα rapid test και η μάσκα με βολεύει καθόλου. Μάλιστα. Θα δυσκολευτείς δηλαδή εσύ αν πρέπει να τη βάζεις υποχρεωτικά, αν δεν αρθεί το μέτρο? Ναι, και ας πούμε άμα πας να μιλήσεις μέσα στην τάξη πρέπει να φωνάζεις επειδή δεν ακούεσαι με τη μάσκα. Μάλιστα. Θα υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας λοιπόν? Ναι. Λοιπόν, φίλε. Η μάσκα προκαλεί μας κιόλας να μην αναπνέουμε πολλά καλά. Και τα τεστ, επειδή δεν έχονται οι γονείς μας, αναγκαστικά να κάνουμε και μετά οι γονείς μας να φοηθούν ή προσπαθούμε και κανένα κακό, επειδή δεν ξανακάμουμε, να είναι η πρώτη φορά στη ζωή μας που να κάνουμε. Σε φοβίζει? Ναι. Πώς σε λένε? Ανδρέα. Μπράβο, Ανδρέα, με ευχαριστώ. Λοιπόν, υπάρχουν και γονείς οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν, να μας πούν έτσι τη δική τους στάση. Ο κύριος απέναντι νομίζω ήθελε, η κυρία εδώ. Θέλετε να μιλήσετε, να εκφράσετε κάποιες απόψεις? Ναι, καλημέρα σας. Απλώς το Υπουργείο δεν μας εκαθόρισε το πλάνο που αν ένα παιδί στην τάξη έχει πρόβλημα να αναπνοείς ή θέλει να κατεβάσει τη μάσκα, τι θα κάνουν οι δασκάλοι. Δεν θα σας αφήσω οδηγίες. Μάλιστα. Ούτε σκαμπό να κάτσει στη μορία στα εισαγωγικά που λένε. Ή δεν ξέρω να τους βγάζουν έξω, να σε κάποιον να τους προσέχει. Τι είναι να γίνει, να ειδοποιούν τους γονείς? Αυτή είναι η απορία με εμένα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος, γιατί πριν υπήρχαν γονείς. Η κυρία εδώ. Ναι. Πείτε ναι. Μου. Καλημέρα σας. Εγώ ήθελα να πω ότι ο Θεός που είναι το Α και το Ω, έχει μας την ελευθερία μας. Τούτον το πράγμα που κάνουν είναι δικτατορία. Mm-hmm. Και εδιχάσαν τον κόσμο. Τους εμβολιασμένους με τους εμβολιαστούς. Τούτον το πράγμα είναι λάθος. Τα μωρά γίνεται να βαλούν. Μπορεί έχουν πρόβλημα με τα αναπνοή τους, με τα τούτα τους. Δεν γίνεται το πράγμα, διότι κυβερνούμε μασόνι. Αυτό θέλω να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος γονιός εδώ που θέλει να μιλήσει, να μεταφέρει κάτι. Κύριε Σίκη, θέλετε να έρθετε για ένα καταληκτικό σχόλιο μαζί μου? Λοιπόν, εμείς ελπίζουμε ότι θα κοιτάξουν ξανά τα μέτρα οι αρμόδιοι και να αναιρέσουν τουλάχιστον την υποχρεωτικότητα. Εθελοντικά, όποιος θέλει να το κάνει το τεστ, εθελοντικά, όποιος θέλει να φορεί μάσκα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και επίσης, στα σχολεία που παρουσιάζονται εστίες, να γίνονται τα τεστ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εσείς σήμερα θα μείνετε όλη μέρα εκτός τάξης? Τι ακολουθεί, τι έχει το πρόγραμμα? Τα παιδιά θα μείνουν εκτός τάξης όλη μέρα σήμερα και θα πάμε στην επαρχιακό της Λάρνακας για διαμαρτυρία μετά. Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλα οργανωμένα σύνολα γονέων στην επαρχία Λάρνακας που θα ακολουθήσουν? Σίγουρα θα είναι οι ενωμένοι γονείς και κάποια άλλα σχολεία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Θέλετε να... Κατερίνα, έχουμε χρόνο Μαρία να μιλήσει μου. Ακόμα μια κυρία? Μαρία μου, έχουμε ναι. Πολύ λίγο χρόνο. Δεν θέλω να στερήσω το δικαίωμα από οποιονδήποτε να μιλήσει, γιατί μετά... Ο λόγος που θέλω είναι η κυβέρνησή μας χώρισε τον κόσμο από τα γίδια με τα αρνιά. Μάλιστα. Αυτόν έκανε. Χωρίστηκε δεν γίνεται, ο κόσμος είναι όλοι δύο. Μαζί. Εγώ είμαι εμβολιασμένη, αλλά δεν συμφωνώ ότι ένας άνθρωπος δεν θέλει να εμβολιαστεί, πρέπει να τον υποχρεώσεις. Μάλιστα. Να σεβαστούμε και τη γνώμη τους άλλους.
Αυτό ευχαριστούμε είναι πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι υπήρχαν παιδιά κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, τα οποία θα βλέπατε και εσείς στις οθόνες σας ότι έχουν μπει στις τάξεις, δεν είναι μια... Ορίστε. Δεν είναι λίγα. Όχι, δεν λέω. Απλά λέω ότι υπάρχει και μια μικρή μερίδα μαθητών οι οποίοι αποφάσισαν να βάλουν τη μάσκα και να μπουν μέσα να παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Οπότε, ναι, αυτή είναι η εικόνα, Κατερίνα, από το ΓΑΜΑ Δημοτικό Σχολείο Ραδίπου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου. Να είσαι καλά.